Φιλοξενήσουμε τώρα τον κύριο Γιάννη Ρούσο. Είναι ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Κυκλάδων από την όμορφη Σύρο. Κύριε Ρούσο, ευχαριστούμε για την εικόνα, ευχαριστούμε για τη σύνδεση. Καλημέρα σας. Καλημέρα κύριε Βούσουλα, κύριε Υποφάλη, σε εσάς και στους φιλεράδες. Κυρία Φλιτζάνη είναι, δεν πειράζει. Η κυρία Φλιτζάνη μαζί μας. Αλλαγή βάρδιας έχουμε κάνει. Ακούγοντας λοιπόν το πρωί με μια θλίψη ότι πάει το καλοκαίρι, μετακινηθήκαμε 150 μέτρα δίπλα από το γραφείο του Επιμελητηρίου για να σας δείξω μια εικόνα που δηλώνει ότι δεν φεύγει το καλοκαίρι. Έχουν μπροστά μας το Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο. Και είστε πολύ τυχεροί που στα 150 μέτρα έχετε τέτοια θέα. Αυτό βλέπετε. Παρότι το κτίριο του Επιμελητηρίου είναι το πρώτο νεοκλασικό της χώρας, φτιάχτηκε το 1834 και είναι ένα εξαιρετικό μορφογραφείο, δεν μας δείχνει μια άλλη εικόνα. Και να πούμε ότι ακόμα και στα νησιά όπως η Μύκονος, όπως η Πάρος που αυτή τη στιγμή έχουν τις δυσκολίες, είναι αποδεδειγμένο ότι με την πάω των ημερών μαζεύεται όταν θα αρχίσουν οι πολίτες στο μέτρο και ευελπιστούμε ότι ακόμα και φέτος θα προλάβουν και αυτά τα νησιά να συνεχίσουν τη σεζόν όπως είχαν ξεκινήσει μέχρι τον Αύγουστο που έγινε ο περιορισμός αυτός. Κύριε Ρούσο, ποια είναι η εικόνα που έχετε από τους συναδέλφους σας επαγγελματίες των νησιών, ελάτε. Κοιτάξτε, επειδή έχουμε μια ιδιομορφία στις Κυκλάδες, αυτή τη στιγμή τονίστηκε παραπάνω την περίοδο της πανδημίας. Θα σας πω πολύ γρήγορα. Μικρά νησιά όπως η Κέα, η Κύφνος, που είναι κοντά στα Σέριφος, κοντά στην Αθήνα, πήγαν σχετικά καλά γιατί στόχευαν και στον ελληνικό τουρισμό. Ναι. Άλλα νησιά έκπληξη όπως η Κύμολος πήγε αρκετά καλά. Μικρά νησιά όπως τα Κουφονίσια που επιλέχθηκαν για θέμα ασφάλειας και αυτά πήγαν καλά. Και στη συνέχεια οι παγκόσμιοι προορισμοί μας όπως η Σαντορίνη και η Μύκονος είχαν ξεκίνημα διστακτικό. Υπήρχαν οι προβλέψεις ότι θα είναι 15-20% της προηγούμενης χρονιάς. Πήγε να αγγίξει το 20% ή το 25%. Τώρα θα κάνουμε ταμείο αργότερα γιατί γίνονται ακυρώσεις λόγω των μέτρων. Αλλά ευελπιστώ ότι επειδή τα νησιά αυτά πάντοτε κλείνουν τέλος Οκτώβριο η σεζόν. Ναι, ναι. Ευελπιστώ ότι θα επιστρέψει η κανονικότητα κάποια στιγμή. Το θέμα είναι ότι στα αυτά τα μεγάλα νησιά είναι μεγάλες οι ποσότητες των επισκεπτών και μεγάλος αριθμός πηγνών, άρα και η ζημιά είναι μεγαλύτερη. Κύριε Ρούσο, ο κόσμος καταναλώνει ή μένει στα ξενοδοχεία και στα σπίτια, δηλαδή βγαίνουν έξω να φάνε, να πιούν ένα ποτό. Ως προς την κατανάλωση δεν πάμε καλά, υπάρχει επιφυλακτικότητα, υπάρχουν τα μέτρα τα οποία δυσκολεύουν τον κόσμο και έχουμε ένα θέμα και συμπαρουσιάζεται πολλά επαγγέλματα γύρω από τον επισκεπτισμό και τις τροφοδοσίες τους. Βέβαια εδώ μιλάμε ότι πρέπει να περισσώσουμε αυτή τη χρονιά και η αγωνία ήταν τι κίνηση θα υπάρχει για να καταγράψουμε όπως και έχουμε ξεκινήσει στο επιμελητήριο σε συνεργασία με όλους τους προπαγγελματικούς λόγους των νησιών ακριβώς οι ιδιαιτερότητες και να ζητήσουμε από την πολιτεία πλέον να παρέμβει διορθωτικά ώστε να μπορέσει να μείνει όρθια αυτή η μεγάλη επιχειρηματική τάξη, η οποία και συνάλλαγμα φαίνει στη χώρα, αλλά και έχει τη ιδιομορφία ότι δουλεύει για κάποιους μήνες για να δει την υπόλοιπη χρονιά. Και εδώ αρχίζουν τα δύσκολα από τον Οκτώβριο. Κύριε Ρούσο, υπάρχουν επιχειρηματίες που στα πλούσια νησιά, όπως είπαμε, μπορεί να τα αντέξουν φέτος, να φύγει η χρονιά. Υπάρχουν και άλλοι επιχειρηματίες και επαγγελματίες οι οποίοι με δυσκολία, όπως είπατε, θα βγάλουν το χειμώνα. Πότε θα είστε έτοιμος με την έκθεσή σας, λογικά τέλη Σεπτέμβρη, να κλείσει η σεζόν. Σε κάποια νησιά, αν επανέλθει, η Σαντορίνη για παράδειγμα, θα περάσει και μετά το Σεπτέμβρη. Βέβαια δεν είναι αισιόδοξη η προβλέψη, όμως εκεί θα κάνουμε το ταμείο. Όταν όμως τα νησιά Σαντορίνη, Μύκονος δεν έχουν ανάγκη, να ξέρετε ότι και μια επιχείρηση που δραστηριοποιείται σε αυτά τα νησιά έχει πολλά αυξημένα έξοδα για να μπορεί όλο τον χρόνο να τα συντηρήσει με μηδενικό εισόδημα. Άρα έχουν έρθει σε μια ισορροπία πλέον. Δεν υπάρχει πρώτη και δεύτερη ταχύτητα. Ξεκινάμε από το μηδέν να ξαναστείνεται ο τουρισμός και πρέπει να μάθουμε όλοι να ζούμε με το κορονοϊό. Και γι' αυτό είπα και πριν ότι ακόμα και τώρα ελάτε στα νησιά όσοι μπορείτε από τους Έλληνες, γιατί όπως πρέπει να προστατεύονται και να προσέχουμε στο μετρό, έτσι θα προσέχουμε και στο πλοίο, όπως πρέπει στους κοινώσεις χώρους να είμαστε επιβλακοί, έτσι θα πάμε και στις διακοπές. Δεν νομίζω ότι πρέπει να αλλάξουμε τη ζωή μας, απλά πρέπει να προσέχουμε αυτή την άποψη, έχω τουλάχιστον εγώ. Η Σύρος τι λέει? Η Σύρος πήγε καλά φέτος, ήταν στηριγμένη στον ελληνικό τουρισμό, ο Αύγουστος είχε πολύ κόσμο, άρα πάει να διορθωθεί ο Ιούνιος και ο Ιούλιος που ήταν πεσμένος. Περιμένουμε να δούμε αν το Σεπτέμβριο υπάρχει μια κινητικότητα. Βέβαια, όταν ο ελληνικός τουρισμός, όταν ξεκινάνε τα σχολεία, πάντα υπάρχει ένας προορισμός. Αλλά σχετικά πήγε καλά. Τα μεγέθη, βέβαια, ως προς τις κλίνες που μπορεί να φιλοξενήσει, είναι μικρότερα σε άλλα νησιά όπως η Πάρος ή η Μύκονος. Ναι. Αλλά πήγε σχετικά καλά. Κάποια νησιά μπορεί να αγγίξουν και πολύ πάνω από το προβλεπόμενο. Μπορεί να πάνε και στο 50% της περιμένης χρονιάς σε σχέση με άλλα που θα είναι στο 20%, το 25%. Μάλιστα. Κύριε Ρούσο, ζηλεύουμε πραγματικά την εικόνα την οποία μας δίνετε. Είστε πολύ τυχερός που μπορείτε να την απολαύσετε 150 μέτρα μακριά από το γραφείο σας.
Ναι, κάνα μια μεγάλη μετακίνηση για εσάς. Να είστε καλά, την καλημέρα μας στη Σύρο, την καλημέρα μας στις Κυκλάδες. Πολύ όμορφη εικόνα την οποία μας δίνετε. Ελπίζω το θέμα με τον, που υπήρχε για τον Ιχνηλάτη, το μηχάνημα στο νοσοκομείο να λύθηκε, έτσι. Με λίγη καλή διάθεση όλα μπορεί να γίνουν και να υπάρχει μια συνεννόηση πάντοτε. Έτσι. Οι ανάγκες για όλη τη χώρα είναι μεγάλες. Νομίζω ότι και η Σύρος μπορεί να καλυφθεί, αφού δεν έχει μεγάλο αριθμό υποθέσεων που πρέπει να περάσουν από τεστ. Αλλά με λίγη καλή διάθεση και συνεννόηση όλα γίνονται. Και αυτό το έχουν και πολλά νησιά το πρόβλημα και οι Παξί το έχουν. Μεταφέρονται στην Κέρκυρα τα δείγματα. Είναι ένα μεγάλο θέμα. Ελπίζουμε να υπάρχει λύση και να μπορέσει και ο κόσμος να εξυπηρετείται. Είναι μια ιδιαιτερότητα που πρέπει όλοι να την υποστούμε. Ευχαριστούμε, την καλημέρα μας. Κλάδες, καλημέρα στη Σύρο. Να είστε καλά. Εξαιρετική σύνδεση.